Κάποιο λοιπόν ήθελε να πηδήξει μια γκόμενα που δούλευε στο ίδιο γραφείο με αυτόν. Έτσι λοιπόν και αυτό ήθελε ντε και σόνι να την πάρει. Αλλά αυτή ήταν πολύ ερωτημένη. Το φίλο δεν δεχόταν. Έρχεται λοιπόν ο τύπο, λέει: θα σου δώσω 100 ευρώ, ρε παιδί. Τόσο 2.000 ευρώ που έχω μάθει ότι χρωστάτε. Και δεν θα σου πετάξω τα χρήματα στο πάτωμα. Σε ασκήψει λίγο να τα πάρει. Και εγώ προλάβω. Και την πάτησε η γκόμενα και την πάτησε και ο Γιώργος. Τηλεφωνεί η γκόμενα στο φίλο του, λέει: κοίταξε, αν θα μου δώσει 2.000 ευρώ, ξεχρεώνουμε. Και θα μου τα πετάξει κάτω, σκύβω, ταρπάζω, τελειώσαμε. Συμφωνεί και ο φίλο του, λέει: μέσα του δεν προλάβω ότι τα παντελόνια κατεβάσει. Πάει λοιπόν μέσα η κοπέλα, περιμένει ο φίλο του σπίτι, περνάει τέταρτο, περνάει μισή ώρα, περνάει μια ώρα, περνάει δύο ώρε. Περνάνε τρεις ώρες, δεν τον έχει πάρει φίλη του, τον ζώνουν τα φίδια. Σε τρεις ώρες τον παίρνει αυτή, καταεξαντλημένη. Τι έγινε, αγάπη μου, σου λέει. Τι να σου λέω, του λέει. Ο πούστης πέταξε το πάτωμα τα κέρματα.